Κύριε Σκουρλέτη, το ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών από το Κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας είναι, κατά την άποψή σας, μια ιστορική απόφαση? Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην επομένη μιας πράγματι ιστορικής απόφασης, ενός ιστορικού βήματος, το οποίο ανοίγει μια νέα προοπτική για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και για την ίδια τη χώρα μας. Βεβαίως αυτό το βήμα πρέπει να ολοκληρωθεί με την υπερψήφιση της συμφωνίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η άλλη πλευρά έκανε πράξη όσα είχε δεσμευτεί να κάνει. Έχουμε λοιπόν αλλαγές οι οποίες ως προς το περιεχόμενό τους βάζουν ένα τέρμα στους αλληστρωτισμούς, λύνουν μια διελκυστίδα αρκετών δεκαετιών και νομίζω ότι όλοι μαζί πια μπορούμε να βαδίσουμε στο δρόμο της ειρηνικής συνύπαρξης και συνανάπτυξης. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις όμως για υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο? Νομίζω και ως προς αυτό το θέμα που ρωτάτε, τα πράγματα είναι σαφή. Οι μέχρι τώρα δημόσιες δηλώσεις χώρων, βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου μας κάνουν να πιστεύουμε πλέον ότι υπάρχει αυτή η απαιτούμενη πλειοψηφία, έτσι ώστε να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να έρθουμε όμως και στα των σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Έχουμε μια κυβέρνηση υπό αίρεση, υπό προθεσμία, στον αέρα? Θα σας πω. Λέω πράγματα τα οποία διαβάζω γι' αυτό. Ναι, καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι μάλλον ξεκάθαρα. Διότι ό,τι τελικά και αν συμβεί και αναφέρομαι στην στάση που θα επιλέξει ο κύριος Καμένος να κρατήσει, όχι απέναντι στην συμφωνία, διότι ούτως ή άλλως διαφωνεί ως προς το περιεχόμενό της, αλλά απέναντι στην κυβέρνηση, θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση είναι σαφές τι ακριβώς θα ακολουθήσει μετά. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και μια ενδεχόμενη άρση της εμπιστοσύνης εκ μέρους του κυρίου Καμένου στην σημερινή κυβέρνηση δεν θα δημιουργήσει ανατροπές, διότι και πάλι φαίνεται ότι εξασφαλίζεται μια απόλυτη πλειοψηφία εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αλλά ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί, θεωρώ ότι αυτά τα οποία είναι να γίνουν και αφορούν την ολοκλήρωση εκείνων των πολύ σημαντικών μέτρων, τα οποία στην πράξη ανοίγουν ένα διαφορετικό δρόμο για την χώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην τελευταία έκθεση Θεσσαλονίκης, πρέπει να ολοκληρωθούν. Άρα γι' αυτό σας είπα και πριν ότι ο κόσμος, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις που θα υπάρξουν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και επαναλαμβάνω, εγώ θα πιστεύω ότι θα είναι τέτοιες ότι δεν θα δημιουργήσουν ένα θέμα μιας κυβερνητικής ανατροπής, ο κόσμος πρέπει να είναι βέβαιος ότι αυτή η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτά τα οποία έχει πει, και μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες θα δούνε πράγματι αλλαγές στην ίδια τους τη ζωή. Σας θυμίζω ότι απομένει η ψήφιση για τον κατώτατο μισθό, απομένει η ψήφιση για την αύξηση του κατώτατου μισθού, απομένει η ψήφιση των μέτρων για την ενίσχυση της επιδότησης του ενοικίου για τα νέα ζευγάρια, οι 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία και μια σειρά άλλα μέτρα. Να το πάω όμως στο θέμα λίγο πιο κάτω. Πιστεύετε, γιατί ακούγεται και αυτό, ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να πάρει επιθετικές πρωτοβουλίες, να ζητήσει για παράδειγμα ο ίδιος ψήφο εμπιστοσύνης, ανεξαρτήτως δηλαδή του τι θα πράξει ο κυβερνητικός εσωτερός? Είναι μια δυνατότητα την οποία την περιέγραψε με απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο ο ίδιος Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του που είχε την εβδομάδα που μας πέρασε σε τηλεοπτικό
σταθμό. Το αν και τελικά και πώς θα γίνει είναι κάτι που θα αποφασιστεί μετά και από την συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο τον ΑΝΕΛ. Και άρα μετά ανασχηματισμός, κύριε Γραμματέα, και αν ναι, με κεντροαριστερό άρωμα. Νομίζω τρέχεται θεωρώντας ότι τελικά θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προφανώς οποιαδήποτε αλλαγή στο κυβερνητικό επίπεδο, στη σύνθεση της κυβέρνησης, απαιτεί να υπάρξουν κάποιες αντικαταστάσεις. Άρα, με αυτή την έννοια, θα υπάρξουν κάποια νέα πρόσωπα στις θέσεις διαφόρων υπουργείων. Σε λίγες ημέρες, η παρούσα κυβέρνηση κλείνει 4 χρόνια από τον Ιανουάριο του 2015 που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας. Και αυτός ο απολογισμός είναι πυκνός, με γεγονότα με μεγάλη ένταση, με καταστάσεις απρόβλεπτες, με οριακές καταστάσεις που ζήσαμε όλοι μας, και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να αισιοδοξούμε βάσιμα. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, έχει ανοίξει ένας άλλος δρόμος ο οποίος τον βαδίζουμε. Δεν είναι μια αισιοδοξία που πατάει μόνο σε κάποιες γενικόλογες ή αόριστες εκτιμήσεις. Είναι μια αισιοδοξία πια της πράξης αυτή η οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Μετά από χρόνια, με έναν σταθερό τρόπο, πλέον βλέπουμε κάτι να αλλάζει. Και αυτό ολοένα και περισσότερο θα γίνεται αντιληπτό από το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, και θεωρώ ότι θα αποτυπωθεί τελικά και στις ίδιες τις πολιτικές εξελίξεις. Πολιτικές εξελίξεις και εθνικές κάλπες, αλήθεια, Μάιος ή Οκτώβριος. Προφανώς μέσα στην έννοια των πολιτικών εξελίξεων είναι και οι εθνικές κάλπες. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης παραμένει όπως τον έχετε ακούσει και άλλες φορές, να εξαντλήσει την τετραετία, ακριβώς για να μπορέσουμε πια με έναν ακόμη πιο εδρεωμένο τρόπο να βαθύνουμε, να προχωρήσουμε σε αυτό τον δρόμο ο οποίος μας απομακρύνει από τις πολιτικές της λιτότητας. Άρα η εξάντληση της τετραετίας νομίζω ότι έχει μια τέτοια σκοπιμότητα που σας ανέφερα μόλις τώρα. Πάντοτε όμως, προφανώς, στην πολιτική υπάρχουν και καταστάσεις οι οποίες μας ξεπερνούν. Νομίζω όμως ότι ως προς τα χαρακτηριστικά της από εδώ και πέρα πορείας, αλλά και των προθέσεων της κυβέρνησης, είτε οι εκλογές γίνουν, που θεωρώ ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας στο τέλος της τετραετίας, είτε αν χρειαστεί και νωρίτερα, είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης και είναι σαφή και τα διλήμματα τα οποία τίθενται στον ελληνικό λαό, ο οποίος θα κάνει τελικά τις επιλογές του. Και ο Πρωθυπουργός της προάλλης είπε ότι η οικονομία είναι το μεγάλο ατού αυτής της κυβέρνησης. Από την πλευρά της, ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία βλέπει, υποστηρίζει ότι η οικονομία σέρνεται, όπως λέει, σε μια κατάσταση παραλυτικής στασιμότητας. Εσείς τι απαντάτε? Δεν μπορεί να μιλάμε για παραλυτική στασιμότητα όταν τα προηγούμενα χρόνια επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας είχαμε μια χωρίς προηγούμενο απώλεια θέσεων εργασίας, χωρίς προηγούμενο μείωση των εισοδημάτων, καθώς και το τσάκισμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεσοστρωμάτων. Αυτή η κατάσταση όχι μόνο ανακόπηκε, αλλά τώρα πια ζούμε τα σημάδια της ανατροπής της. Ζούμε τα σημάδια της ανάταξης της οικονομίας, αλλά και της ζωής των μεσοστρωμάτων και μεγάλων κοινωνικών κατηγοριών. Προς επιβεβαίωση αυτών των πραγμάτων, σας θυμίζω την ίδια την ανεργία η οποία έχει αποκλιμακωθεί σε ποσοστά τα οποία είναι στο 18% περίπου. Όταν την παραλάβαμε ήταν, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 27%.
Σας θυμίζω ότι η φετινή χρονιά κλείνει πλέον με έναν αξιόλογο ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος τελικά θα αγγίξει το 2%, ενώ θα περάσει το 2,5% την επόμενη χρονιά. Οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί. Όλοι οι υγιείς δείκτες της οικονομίας είναι θετικοί. Δεν παραγνωρίζω τις δυσκολίες, και όταν μάλιστα αυτές σε ατομικό επίπεδο για πάρα πολλούς συμπολίτες μας ισχύουν, και καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας στην ζωή του, και αυτό είναι το μέτρο της αξιολόγησης για τον καθένα ξεχωριστά, είναι αντιμέτωπος με μεγάλα προβλήματα. Αλλά σημασία έχει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και να δίνουμε ευκαιρίες στον καθέναν, αλλά και σε μεγάλες κοινωνικές κατηγορίες, να μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή τους ο κόσμος, και οριστικά να αφήσουμε, όπως σας είπα πριν, πίσω τις πολιτικές της αγλητότητας. Σήμερα όμως το απόγευμα έχουμε και μία εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για τη Συμφωνία των Πρεσπών, με προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, μια εκδήλωση την οποία θα χαιρετήσει ο Πρωθυπουργός, από όσο γνωρίζουμε. Τι ακολουθεί μετά την εκδήλωση αυτή, ποια βλέπετε να είναι η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με κομμάτια της κεντροαριστεράς? Είναι μια πρωτοβουλία η οποία πάρθηκε από στελέχη που κατά καιρούς βρεθήκανε στον χώρο της κεντροαριστεράς, και με έναν σαφή τρόπο αντιλαμβάνονται την ανάγκη να εκμεταλλευτεί την συγκυρία η χώρα μας και να κάνει αυτό το αποφασιστικό βήμα που λέγαμε και πριν, προς την συνανάπτυξη και την ειρηνική συνύπαρξη στα Βαλκάνια. Ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και το ίδιο το κύρος της χώρας και τον ρόλο ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης. Έχει λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και θα σας έλεγα ότι δεν είναι ανακόλουθοι όσοι παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία, διότι φαίνονται συνεπείς τη στιγμή που οι πολιτικοί χώροι, είτε της κεντροαριστεράς είτε ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας, είναι απόλυτα ασυνεπείς γύρω από αυτό το κρίσιμο εθνικό ζήτημα, το θέμα της ονομασίας της Φύρομ και από σήμερα της Βόρειας Μακεδονίας. Διότι θα θυμάστε καλά ότι, και μπορεί να ανατρέξει οποιοδήποτε, και στην συζήτηση που είχε γίνει πρόσφατα το 2015 στη Βουλή κατά την διάρκεια της παρουσίασης των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, ότι οι τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, μιλάγανε πως η ίδια θα κινηθεί σε σχέση με αυτό το ζήτημα στο δρόμο της Συμφωνίας του Βουκουρεστίου, που ήταν ο δρόμος της σύνθετης ονομασίας, ο δρόμος που είχε υπηρετηθεί και από τον Κώστα Καραμαλή και από τον Γιώργο τον Παπανδρέο. Κατά συνέπεια, οι ανακόλουθοι αυτοί, οι οποίοι για λόγους ενός, θα έλεγε κανείς, εθνολαϊκισμού, αυτή τη στιγμή αλλάζουν θέση, είναι αυτοί, και όχι όσοι έχουν το σθένος, το θάρρος να λένε τα πράγματα όπως είναι και με το όνομά τους.